Το σημερινό μάθημα θα πούμε λίγο στα πιο βαθιά θέματα της σχεδίασης των agent και ειδικότερα κάποια θέματα game theory. Game theory είναι μια ειδική περιοχή στα μαθηματικά, είναι μαθηματική θεωρία και ουτελοποιεί διάφορα πράγματα από την πραγματική ζωή, από conflict resolution μέχρι και τη σχεδίαση συστημάτων agents με AI, όπως κάνουμε σήμερα δηλαδή, γιατί στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος που μπορούμε να φέρουμε σε ένα μοντέλο, σε μια έτσι πιο μαθηματική μορφή, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι agents μεταξύ τους και με το περιβάλλον. Το λοιπόν που έχουμε να δουλέψουμε στην πραγματικότητα, σε ένα πραγματικό περιβάλλον, με τη λογική ότι πάμε να σχεδιάσουμε φυσικά AI agents, είναι αυτό που πολλές φορές το ονομάζουμε natural gaming, που σχετίζεται με το embodied intelligence ή το natural computation, το natural intelligence, την νοημοσύνη των ζώων, τέτοια πράγματα. Όλα αυτά σχετίζονται, δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά σχετίζονται με αυτό που ονομάζουμε natural gaming, γιατί ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι agents, όπως τους λέμε εμείς, μεταξύ τους, μπορεί αυτά να είναι τα μέλη ενός κοπαδιού, για παράδειγμα, στα ζώα. Ο τρόπος λοιπόν που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τα αντίπαλα, ας πούμε, είδη των ζώων, μπορούμε να το μοντελοποιήσουμε αρκετά καλά μέσα από το game theory. Μία βασική διάκριση που υπάρχει στο game theory είναι τα zero sum με τα non-zero sum games. Θα αναλύσουμε παρακάτω ποια είναι η βασική τους διαφορά. Και μια δεύτερη διαφορά που σχετίζεται πολύ με αυτή την πρώτη διάκριση, τα zero sum με τα non-zero sum games, είναι τα competitive και cooperative behavior, δηλαδή αν η αλληλεπίδραση αυτή είναι αμιγώς ανταγωνιστική ή μπορεί και να είναι συνεργατική μεταξύ των agents. Ειδικά με το δεύτερο κομμάτι, με το cooperative behavior, σχετίζεται το evolutionary stable strategies, δηλαδή η ανάπτυξη, η εμφάνιση μάλλον με κάπως αυθόρμητο τρόπο συνήθως στρατηγικών που είναι σταθερές και επιβιώνουν και είναι βέλτιστες μέσα σε ένα τέτοιο ακόμα και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όταν λέμε στρατηγικές, εννοούμε τον τρόπο που επιλέγει ο agent να δράσει σύμφωνα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να επιλέξει ουσιαστικά actions. Και στο τέλος, το πιο βασικό ίσως παράδειγμα σχεδίασης ή μάλλον έτσι διερεύνησης τέτοιων evolutionary stable strategies είναι το tit for tat, όπως λέγεται, που πολλές φορές όποιος ασχοληθεί με game theory σίγουρα θα το δει κάπου εκεί προς το τέλος του cooperative gaming, που θα αναφέρονται παραδείγματα όπως το prisoner's dilemma και άλλα έτσι πολύ βασικά είδη gaming που έχουν μεγάλο ιστορικό background ακόμα και στον ψυχρό πόλεμο. Και υπάρχουν βέβαια και διάφορα θέματα πιο θεωρητικά σχετικά με το ποιες στρατηγικές είναι evolutionary stable και διάφορα άλλα πράγματα. Σε σχέση τώρα με το natural gaming, καταρχήν το game, όπως είπα, είναι η κατάσταση, η ανταγωνιστική συνήθως κατάσταση μεταξύ δύο ή περισσότερων παικτών, agents τους λέμε εμείς εδώ στο AI, γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι παίζουν μεταξύ τους κάποιο παιχνίδι, αλλά ανταγωνίζονται σε σχέση, για παράδειγμα, με τα resources που υπάρχουν στο περιβάλλον ή το να καταλάβουν μια συγκεκριμένη θέση στο περιβάλλον τους, γιατί είναι πιο καλή από άποψη θέσης για να κυνηγούν, για παράδειγμα, τη λία τους. Έχουν μεγάλη σχέση, όλα αυτά που κουβεντιάζουμε εδώ έχουν σχέση με το πώς δουλεύουν τα πράγματα στη φύση. Και
συνήθως ο ανταγωνισμός μεταξύ των ζώων, για παράδειγμα, ακόμα και του ίδιου είδους δηλαδή, μέσα σε ένα κοπάδι, σε μια ομάδα, ακόμα και εκεί το είδος του ανταγωνισμού που έχουν μεταξύ τους είναι συνήθως για περισσότερο φαγητό, για την περιοχή, για το ζευγάρωμα, για όλα αυτά τα πράγματα. Οι δύο πιο βασικές και πιο συνηθισμένες δράσεις, δύο στρατηγικές κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των οποίων διαλέγει να δράσει ένα ζώο, για παράδειγμα, είναι το fight or flee, δηλαδή το να μείνει εκεί και να πολεμήσει ή να φύγει. Συνήθως αυτό είναι και η πιο εμφανής έτσι διαφορά μεταξύ δύο εναλλακτικών στρατηγικών, τα δύο άκρα κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, η μία περίπτωση σχετίζεται περισσότερο με το competitive behavior, με την ανταγωνιστική συμπεριφορά, το fight, ενώ η άλλη, το flee, είναι η πιο συνεργατική, ας πούμε, δράση, που είναι στο να αποφύγει ουσιαστικά την σύγκρουση. Αυτό μπορεί και να οδηγήσει στην συνεργασία, μπορεί και όχι βέβαια, αλλά είναι το άκρο, το αντίθετο δηλαδή, από την αντίδραση του fight. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα του να βρούμε την καλύτερη στρατηγική, γιατί δεν είναι πάντα η ίδια. Η βέλτιστη στρατηγική δηλαδή δεν είναι πάντα το fight ή πάντα το flee. Πάντα στο fight θα υπάρχει κάποιος αντίπαλος που θα είναι πιο δυνατός, άρα θα δημιουργήσει τραύματα, ας πούμε, στο ζώο που θα προσπαθήσει πάντα να είναι επιθετικό. Και αντίστοιχα το flee δεν είναι πάντα η καλύτερη δράση, γιατί έτσι είναι σίγουρο ότι δεν θα εξασφαλίσει ποτέ τα resources που χρειάζεται από το περιβάλλον. Από κάτω η υποσημείωση λέει ότι δεν είναι πάντα το πιο καλό σημείο να κρυφτεί κάποιος καλύτερη κρυψώνα, γιατί αν είναι καλύτερη κρυψώνα και την ξέρουν όλοι, τότε εκεί είναι το πρώτο σημείο που θα ψάξει κάποιος. Με άλλα λόγια, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό, σε ένα game μοντέλο δηλαδή, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο πάντα ποια είναι τα σημεία που συμφέρει να εκμεταλλευτεί και να χρησιμοποιήσει η κάθε πλευρά. Γιατί αφενός μπορεί και να έχουν τα ίδια πράγματα να χρησιμοποιήσουν και αφετέρου μπορεί και να... όχι μπορεί, συνήθως δεν είναι σταθερό το ποιος χρησιμοποιεί τι. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρο το πώς θα παίξει κατά κάποιο τρόπο ο αντίπαλος. Πάμε τώρα να δούμε καταρχήν τα Zero Sum Games, πολύ σύντομα όμως, γιατί δεν είναι και τόσο δεν τα συναντάμε πολύ έτσι στον πραγματικό κόσμο. Περισσότερο τα συναντάμε σε κάποιους πιο artificial περιβάλλον, όπως για παράδειγμα σε ένα game, σε ένα board game όπως είναι το σκάκι. Ένα πολύ έτσι τυπικό παράδειγμα του Zero Sum Game είναι το κλασικό παράδειγμα του Fox and Doves, όπως λέγεται, των γερακιών και των περιστεριών. Το Hawk αντιπροσωπεύει την επιθετική συμπεριφορά, το Dove αντιπροσωπεύει την αμυντική συμπεριφορά. Όταν αυτά τα δύο συναντιούνται μεταξύ τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, για να καταλάβουν κατά κάποιο τρόπο ένα σημείο για να στήσουν φωλιά. Θεωρητικό παράδειγμα, δεν συμβαίνει, αλλά ας πούμε ότι συμβαίνει κάποια τέτοια κατάσταση. Κοιτάζοντας το game από την πλευρά του Hawk, οι πιθανές καταστάσεις και οι δικές του επιλογές σε σχέση με τον αντίπαλο είναι αυτές που φαίνονται σε αυτόν εδώ τον πίνακα. Αυτός εδώ ο πίνακας λέγεται analytical form στο game theory, δηλαδή βάζει γραμμές και στήλες σε ένα πίνακα. Στις γραμμές είναι τα actions, οι στρατηγικές του ενός παίκτη, οι στήλες είναι του άλλου παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση εδώ ας πούμε ότι κοιτάζουμε την πλευρά του Hawk, του ενός παίκτη τέλος πάντων, και με το αναγνωριστικό Hawk και Dove ορίζουμε την επιθετική και την αμυντική συμπεριφορά αντίστοιχα. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε την πρώτη γραμμή, είναι σαν να λέμε ότι αν ο παίκτης που εξετάζουμε τώρα παίξει τη στρατηγική την επιθετική, ποιες είναι οι πιθανές
τα πιθανά αποτελέσματα. Και κοιτάζουμε τις στήλες για τις δύο αντίστοιχες στρατηγικές που έχει ο αντίπαλος. Η μία στρατηγική του είναι να παίξει και αυτός επιθετικά. Οπότε εδώ έχουμε πλήρη σύγκρουση και αυτό σημαίνει το μείον 3. Δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το νούμερο, το payoff όπως λέγεται, games, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα για τον παίκτη που εξετάζουμε από εδώ, που είναι ο max player όπως λέγεται. Δηλαδή προσπαθεί να αυξήσει αυτό το νούμερο όσο το δυνατόν περισσότερο. Άρα το μείον 3 είναι πολύ κακό αποτέλεσμα. Ενώ αντίθετα, όταν αντιμετωπίσει απέναντί του μία αμυντική συμπεριφορά, το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό, είναι συν 2. Και άρα αυτό είναι το πιο εξαιρετικό και στην πραγματικότητα, το πιο ιδανικό και στην πραγματικότητα είναι το καλύτερο που μπορεί να πετύχει σε αυτό το setup του game. Η δεύτερη επιλογή του είναι να παίξει αμυντικά. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο αντίπαλος παίξει επιθετικά, τότε χάνει οπωσδήποτε, είναι δηλαδή λιγότερο από 0, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί πρακτικά υποχωρώντας γλιτώνει τη μάχη και γλιτώνει ας πούμε τον τραυματισμό. Άρα δεν είναι μείον 3, είναι μείον 1. Ενώ αν απέναντί του έχει κάποιον που επίσης παίξει αμυντική συμπεριφορά, δεν πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα πριν το συν 2, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο είναι κάτω από 0. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μοιράζεται τα resources. Μπορεί και να μην είναι συν 1, μπορεί και να είναι 0. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το ακριβές νούμερο στο payoff. Συνήθως δηλαδή δεν έχουμε τρόπο να ορίσουμε αυτό το νούμερο με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Αυτό που έχει σημασία είναι η κατάταξη, η σειρά δηλαδή, μεταξύ αυτών των επιλογών. Και αυτό σημαίνει εδώ το 0, 1, 2, 3. Ουσιαστικά το 0 είναι το χειρότερο, με το μπλε δηλαδή το 0 είναι το χειρότερο, το 1 είναι το αμέσως λίγο καλύτερο, λίγο καλύτερο το 2, ακόμα λίγο καλύτερο το 3. Στην πραγματικότητα με 4 επιλογές, το 3 είναι το ιδανικό. Ο τρόπος που λύνουμε τέτοια zero-sum games απλά είναι με ένα θεώρημα που λέγεται minimax και το οποίο λέει ότι για τον παίκτη που κοιτάζουμε τώρα που είναι στα αριστερά, οι γραμμές δηλαδή, κοιτάζει στη γραμμή, στην κάθε γραμμή ποιο είναι το ελάχιστο που μπορεί να πετύχει. Δηλαδή στην πρώτη γραμμή το ελάχιστο είναι το μείον 3, στη δεύτερη γραμμή είναι το μείον 1. Και από αυτά τα δύο ελάχιστα, δηλαδή από το μείον 3 και το μείον 1, διαλέγει το μέγιστο. Δηλαδή δεν διαλέγει αυτό που μπορεί να τον οδηγήσει στο μείον 3, διαλέγει αυτό που στη χειρότερη περίπτωση θα τον οδηγήσει στο μείον 1. Και γι' αυτό είναι και υπογραμμισμένο. Ότι δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, αν παίξει σε αυτό το zero sum game μόνο μία φορά και τίποτα άλλο, θεωρητικά η καλύτερη του επιλογή για να είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσει πολύ άσχημα, η αμυντική του κατά κάποιο τρόπο επιλογή είναι να παίξει στη δεύτερη στρατηγική που είναι η αμυντική, όχι η πρώτη που είναι επιλογή. Με αντίστοιχο τρόπο παίζει και ο άλλος παίκτης, δηλαδή εφαρμόζει το minimax θεώρημα ο δεύτερος παίκτης στις στήλες, μόνο που εδώ δουλεύει αντίστροφα, δηλαδή ο άλλος παίκτης, επειδή έχουν να παίξουν με το ίδιο payoff, ο δεύτερος παίκτης προσπαθεί να το ελαχιστοποιήσει αυτό, να το κάνει όσο το δυνατόν πιο αρνητικό δηλαδή. Οπότε ο παίκτης που παίζει στις στήλες κοιτάζει από τα μέγιστα που έχει σε κάθε στήλη, που είναι στην πρώτη στήλη το μείον 1 και στη δεύτερη στήλη το συν 2, κοιτάζει το ελάχιστο, δηλαδή να μην πάει πολύ θετικό το payoff, γιατί θα ευνοήσει τον αντίπαλο, άρα θα διαλέξει όχι αυτό που μπορεί να πάει στο συν 2, αυτό που μπορεί να πάει στο μείον 1. Και γι' αυτό η υπογράμμιση εδώ δείχνει κατά κάποιο τρόπο ότι αυτό είναι και το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, γιατί αφού είναι συμμετρικό όπως λέμε το παιχνίδι, όπως βλέπετε οι δύο στρατηγικές είναι ίδιες στη μία και στην άλλη περίπτωση, έτσι. Γιατί δεν προκύπτει κάτι που είναι επίσης συμμετρικό, γιατί δηλαδή η πιο πιθανή περίπτωση είναι να πετύχουμε τον ένα να παίξει αμυντικά και τον άλλο επιθετικά. Αυτό έχει να κάνει με τα νούμερα που έχουμε διαλέξει για να συμπληρώσουμε τον πίνακα. Δηλαδή στην πραγματικότητα αν ο πίνακας ήταν συμμετρικός θα έβγαινε και αλλιώς το αποτέλεσμα στο minimax θεώρημα. Εδώ είναι απλώς ένα παράδειγμα, επίτηδες με διαφορετικά νούμερα, με όχι συμμετρικό παιχνίδι δηλαδή, έτσι ώστε να φανεί αυτή η διαφορά. Στην πραγματικότητα αυτή η μη συμμετρία προκύπτει από το γεγονός ότι εδώ δεν έχουμε, δηλαδή ας πούμε για τον πρώτο παίκτη είναι πολύ χειρότερο να χάσει γιατί ας πούμε θα τραυματιστεί από το να κερδίσει αν πετύχει έναν αντίπαλο που θα υποχωρήσει.
Θα μπορούσαν αυτά τα δύο να ήταν μείον 3 συν 3 ή κάτι τέτοιο. Η ουσία είναι ότι στην πραγματικότητα το τι αποτέλεσμα θα βγάλει το Minimax θεώρημα σχετίζεται με το πώς θα ορίσουμε τον πίνακα. Πάμε τώρα να δούμε τα non-zero sum games που είναι και τα πιο έτσι ρεαλιστικά σε σχέση με το τι εμφανίζεται στο πραγματικό κόσμο. Τα non-zero sum games είναι μια κατηγορία στο game theory που εμφανίστηκε μετά τα zero sum games. Τα zero sum games εμφανίστηκαν σαν θεωρία από τον Von Neumann και τον Morgenstern κάπου εκεί στη δεκαετία του 40, ναι, μέσα του 40 περίπου, και μοντελοποίησαν, είχαν έτσι μια πρόταση στο πώς θα μοντελοποιηθούν οι καταστάσεις ανταγωνισμού, δεν κάλυψαν όμως την περίπτωση της πιθανής συνεργασίας. Ένα βήμα πριν από τη συνεργασία είναι να διαχωρίσουμε τα payoffs, δηλαδή για το ίδιο αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητο ότι το κέρδος του ενός είναι πάντα η χασούρα του άλλου, γιατί αυτό ουσιαστικά μας λένε τα zero sum games και γι' αυτό υπάρχει ένα νούμερο και για τους δύο παίκτες. Και ο ένας προσπαθεί να το μεγιστοποιήσει, ο άλλος να το ελαχιστοποιήσει. Τα non-zero sum games μας λένε ότι δεν είναι απαραίτητο αυτό να υπάρχει. Ο κάθε παίκτης έχει το δικό του payoff, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο. Και έτσι λοιπόν έχουμε, σε μια παρένθεση εδώ, έχουμε πάλι σε αναλυτική μορφή όπως και πριν, όμως εδώ έχουμε μια παρένθεση και έχει δύο νούμερα μέσα. Μία για τον παίκτη που βρίσκεται στις γραμμές, μία για τον παίκτη που βρίσκεται στις στήλες. Και ο κάθε παίκτης έχει το δικό του payoff. Εδώ η θεωρία αρχίζει και γίνεται αρκετά πιο σύνθετη. Και πάλι έχουμε ορίσει εδώ δύο βασικές στρατηγικές. Μία έτσι επιθετική, μία συνεργατική. Εδώ είναι ανάποδα ουσιαστικά, γιατί το παράδειγμα είναι το chicken game όπως λέγεται. Το setup του chicken game είναι ότι δύο αυτοκίνητα βρίσκονται αντίθετα το ένα στο άλλο σε έναν δρόμο. Οι δύο οδηγοί πρόκειται να τρακάνουν μεταξύ τους και θα χάσει αυτός που θα στρίψει πρώτος για να σωθεί. Το ερώτημα είναι εδώ, αν δεν στρίψει κανένας από τους δύο, τι γίνεται. Προφανώς θα χάσουν και οι δύο. Εδώ στο πινακάκι λοιπόν φαίνεται η επιθετική, ας πούμε, επιλογή είναι να μην στρίψει κάποιος. Και αν δεν στρίψει κανένας από τους δύο, το drive δηλαδή, είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα που είναι το 1,1. Εδώ το payoff έχει την έννοια της προτίμησης, του preference, άρα το 1 είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, το 4 είναι η καλύτερη πιθανή επιλογή, αντίστοιχα για τον κάθε παίχτη στον οποίο αναφέρεται έτσι. Άρα λοιπόν το 1,1 είναι προφανώς το χειρότερο αποτέλεσμα και για τους δύο. Όντως είναι αν φυσικά δεν στρίψει κανένας και τώρα κάνουν και οι δύο. Το ερώτημα είναι τι γίνεται ως στρατηγική, δηλαδή τι επιλέγουν αυτοί τελικά να κάνουν για να καταφέρουν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν πάρουμε αυτό το game και το μοντελοποιήσουμε και το βάλουμε κάτω στο payoff matrix, όπως είναι εδώ, θα δούμε για παράδειγμα ότι για τον παίκτη που βρίσκεται εδώ στις γραμμές η καλύτερη επιλογή είναι το 4,2. Γιατί είναι το 4,2, γιατί η καλύτερη επιλογή για αυτόν είναι να συνεχίσει την πορεία του, να μην στρίψει, αλλά να στρίψει ο αντίπαλός του. Το 2 δηλαδή που είναι εδώ. Το 2 σημαίνει να στρίψει, να φύγει από τη μέση. Αυτό λοιπόν είναι η καλύτερη επιλογή για τον παίχτη που βρίσκεται στο α στις γραμμές, και αντίστοιχα επειδή εδώ είναι όντως συμμετρικός ο πίνακας, η καλύτερη επιλογή για τον άλλο παίχτη που βρίσκεται στις στήλες είναι το 2,4, δηλαδή αυτός που βρίσκεται στο β να συνεχίσει την πορεία του στο 4 και αυτός που βρίσκεται στις γραμμές να στρίψει και αυτός που πηγαίνει στο 2. Γιατί έχουμε εδώ 2 και όχι 1, γιατί προφανώς είναι καλύτερο να χάσει το παιχνίδι από το να συγκρουστούν. Εντάξει. Και η άλλη επιλογή που απομένει είναι να στρίψουν και οι δύο, που είναι το 3,3. Δεν καταφέρνουν το μέγιστο, το 4, αλλά πετυχαίνουν ότι και οι δύο, ας πούμε, δεν θα νικήσει ο αντίπαλος και επίσης δεν θα τρακάρουν. Και αυτό λοιπόν, αυτή η επιλογή, η 3,3, είναι αυτή που ουσιαστικά έχει την υπόνοια της συνεργασίας. Ότι και οι δύο συμφωνούν να στρίψουν, δεν θα κερδίσει κανένας από τους δυο τους, αλλά θα πετύχουν κάτι καλύτερο από την πιθανότητα να τρακάρουν και να πάνε εδώ στη χειρότερη επιλογή. Ακόμα και έτσι, δηλαδή
έτσι με απλά λόγια, φαίνεται ότι το πράγμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι πριν στα Zero Sum Games. Και πράγματι η θεωρία εδώ είναι αρκετά πιο σύνθετη. Στα μέσα της δεκαετίας του 54-57, κάπου εκεί, ο John Nash ήταν αυτός που πρώτος διατύπωσε τη θεωρία για την ύπαρξη και για τον υπολογισμό των σημείων ισορροπίας, που μάλιστα ονομάζονται και Nash Equilibria, έχουν βαφτιστεί με βάση το όνομά του, και ο οποίος μας είπε ότι σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει όντως απόδειξη με βάση κάποιους αρχικούς, ας πούμε, τις προϋποθέσεις, ότι σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν σημεία ισορροπίας, δηλαδή σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχουν κάποια outcomes τα οποία είναι αυτά που συνήθως βλέπουμε στην πράξη και στο φυσικό κόσμο και στα games που σχεδιάζουμε εμείς, ειδικά αν είναι επαναλαμβανόμενα ή αν είναι σε πολύ μεγάλο πληθυσμό και τα έχουμε επαναλάβει πολλές φορές με διαφορετικούς παίκτες. Ο τρόπος που βρίσκουμε τα σημεία ισορροπίας σε ένα τέτοιο, το Nash Equilibrium σε ένα τέτοιο παιχνίδι, είναι παρόμοιος με το Minimax, αλλά επειδή εδώ δεν έχουμε θετικά αρνητικά και οι δύο προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους, το payoff. Άρα λοιπόν εδώ ο τρόπος που τα εντοπίζουμε είναι ο εξής. Βγαίνουμε πρώτα στον παίκτη α και λέμε ότι στην πρώτη γραμμή κοιτάζουμε για την κάθε μία επιλογή που έχει ο αντίπαλος, αν αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι το μέγιστο ή όχι, δηλαδή πάμε εδώ στο 3,3, ουσιαστικά το 3 το πρώτο μας ενδιαφέρει, και κοιτάζουμε κάθετα να δούμε σε αυτήν εδώ τη στήλη είναι το μέγιστο, όχι. Πάμε δίπλα, στη δεύτερη στήλη. Είναι το 2 το μέγιστο της στήλης, ναι. Εφόσον είναι το 2 μέγιστο της στήλης, βάζουμε ένα αστεράκι δίπλα. Πάμε στη δεύτερη γραμμή, επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Είναι το 4 το μέγιστο της στήλης. Είναι. Βάζουμε το αστεράκι δίπλα στο 4. Είναι το 1, όχι προφανώς, γιατί διαλέξαμε, σημειώσαμε ήδη το 2. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία κάθετα για τον άλλο παίχτη και λέμε για την πρώτη στήλη είναι το 3, το δεύτερο 3 δεξιά δηλαδή, μέγιστο της γραμμής. Όχι. Πάμε στη δεύτερη, στην ίδια στήλη από κάτω. Είναι το 2 το μέγιστο αυτής της γραμμής. Είναι. Αστεράκι. Κάνουμε το ίδιο για εδώ, για τη δεύτερη στήλη. Το μέγιστο της γραμμής είναι επίσης το 4, το σημειώνουμε. Το 1 δεν είναι, γιατί είναι το 2. Και αφού τα σημειώσουμε αυτά και εξετάσουμε όλες τις γραμμές και όλες τις στήλες, κοιτάζουμε μετά μέσα στα ζευγάρια. Υπάρχει ζευγάρι που να είναι με σημειωμένα με αστεράκι και τα δύο νούμερα. Όπου είναι σημειωμένα και τα δύο νούμερα με αστεράκι, αυτό είναι ένα Nash Equilibrium. Εδώ έχουμε δύο τέτοια, που είναι το 2-4 και το 4-2 και το 2-4. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι αν αυτό το παιχνίδι επαναληφθεί πολλές φορές με πολλούς παίχτες ή με τους ίδιους παίχτες σε πολλές επαναλήψεις και γενικά όπου το παρατηρήσουμε αυτό φύση, θα δούμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό καταλήγει τελικά σε μία από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Είτε ο ένας συνεχίζει την πορεία του και ο άλλος στρίβει, είτε το ανάποδο. Όταν έχουμε μία σύγκρουση δύο πιθανών αρχηγών αγέλης, εντάξει, στα ζώα, τι συμβαίνει? Αυτοί οι δύο δεν θέλουν να καταλήξουν στο τελικό αποτέλεσμα εδώ, που είναι και οι δύο να έχουν πολύ έτσι σοβαρά τραύματα από τη μάχη μεταξύ τους. Θέλουν να έχουν διαμάχη μεταξύ τους για να βγει ένας νικητής, όμως με τις λιγότερες πιθανές απώλειες, με τους μικρότερους δυνατούς τραυματισμούς. Άρα αναγκαστικά ο ένας από τους δύο θα αναγκαστεί να υποχωρήσει κάποια στιγμή. Αυτό πραγματικά συμβαίνει και εδώ. Αυτό μας λέει ότι ή ο ένας θα υποχωρήσει ή ο άλλος. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που βλέπουμε συνήθως στη φύση. Και γιατί μας ενδιαφέρει αυτό στη σχεδίαση των agents? Γιατί όταν σχεδιάζουμε agents που έχουν ειδικά competitive συμπεριφορά, αλλά με την πιθανότητα συνεργασίας, όπως θα δούμε παρακάτω, θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει σε επίπεδο conflict resolution και στο πώς ακριβώς θα δουλέψει το σύστημα που θα φτιάξουμε, στο περιβάλλον που θα το βάλουμε. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για agent AI, μιλάμε για κάτι το οποίο αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Δεν είναι κάτι που απλά μας λύνει μία εξίσωση. Μία πολύ ειδική περίπτωση, το non-zero sum gaming,
είναι το prisoner dilemma, το δίλημα των φυλακισμένων. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα παιχνίδι, καταρχήν να πω ότι τα non-zero sum games που έχουν έτσι κάποια ιδιαιτερότητα στην επίλυσή τους, που δεν είναι τόσο προφανές το ποια είναι η καλύτερη επιλογή, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Από όλα τα πιθανά δηλαδή που μπορούμε να φτιάξουμε με δύο πιθανές, δύο επί δύο πιθανές στρατηγικές μεταξύ δύο παιχτών, αυτά που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι βασικά τέσσερα. Τα δύο από αυτά τα βλέπουμε εδώ. Το ένα το είδαμε πριν, είναι το Chicken Game. Το δεύτερο που είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον από τα τέσσερα, για διάφορους λόγους, είναι το δίλημα των φυλακισμένων. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής, την εξής διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο. Η επιλογή το να κερδίσει ο αντίπαλος, δηλαδή να παίξει ο αντίπαλος επιθετικά και ο παίκτης εδώ, ο Α, να παίξει αμυντικά, θεωρείται ότι είναι χειρότερη από το να χάσουν και οι δύο. Ουσιαστικά αυτό τι μας λέει, ότι ο κάθε ένας παίχτης προτιμά να χάσουν και οι δύο παρά να υποχωρήσει αυτός και να κερδίσει ο αντίπαλος. Το φαίνεται εδώ από το payoff matrix, το οποίο εδώ δεν έχει πλέον 4,2, έχει 4,1. Δηλαδή η χειρότερη επιλογή αντίστοιχα για τον παίκτη Β, που είναι στις στήλες, είναι να κερδίσει ο Α, παρά να χάσουν και οι δύο που είναι εδώ στο 2,2. Εδώ αντί για 1,1 έχει 2,2. Ουσιαστικά έχουν αλλάξει δηλαδή δύο preferences και αυτό αλλάζει όλο το παιχνίδι. Γιατί το αλλάζει αυτό το παιχνίδι? Για τον εξής λόγο. Καταρχήν το παιχνίδι αυτό είναι ένα θεωρητικό έτσι εφεύρημα για να δείξουμε πώς ακριβώς δουλεύει αυτή η λογική. Έχουμε δύο κλέφτες, ας πούμε, που έχουν κάνει κάποια κλοπή, είναι απομονωμένοι σε δύο διαφορετικά κελιά και η επιλογή τους είναι είτε να μην ομολογήσουν, είτε να ομολογήσουν και να καταδώσουν ουσιαστικά τον συνεργό τους. Εδώ η επιλογή του να καταδώσουν τον συνεργό τους είναι αυτή εδώ. Ουσιαστικά ο συνεργός δηλαδή μένει σιωπηλός, δεν λέει τίποτα και αυτός που θα καταδώσει τον άλλο κερδίζει παίρνοντας μια πάρα πολύ μικρή ποινή. Αν και οι δύο μείνουν σιωπηλοί, θα πάρουν μεγαλύτερη ποινή, την ίδια ποινή, αλλά μικρότερη από αυτή που θα πάρουν εάν ο συνεργάτης τους καταδώσει και οι ίδιοι μείνουν σιωπηλοί. Και αν και οι δύο καταδώσουν ο ένας τον άλλο, παίρνουν πάλι κάποια μεγαλύτερη ποινή, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσοι αν ο συνεργός τους καταδώσει. Άρα λοιπόν εδώ το παράδειγμα είναι ότι η χειρότερη πιθανή επιλογή είναι ένας από τους δύο να υποχωρήσει, παρά είτε να υποχωρήσουν και οι δύο, είτε να συνεργαστούν ουσιαστικά. Το 3,3 έχει την έννοια της, υπονοεί την έννοια το ότι πιθανόν να δείχνει συνεργασία. Αυτό λοιπόν το μοντέλο είναι πολύ χρήσιμο για τον εξής λόγο. Αν κάτσει κάποιος και δει πώς ακριβώς βγαίνει το Nash Equilibrium και το Minimax Equilibrium, το Minimax Solution ουσιαστικά, για τους δύο παίκτες. Το Minimax Solution αντιστοιχεί στην περίπτωση του να δει ο καθένας από μόνος του το παιχνίδι του χωρίς να ενδιαφέρεται για το payoff του αντιπάλου. Το Nash Equilibrium είναι και τα δύο ταυτόχρονα, δηλαδή και οι δύο παίκτες ταυτόχρονα, που είναι και το πιο ρεαλιστικό βέβαια, πώς επιλέγουν μεταξύ τους τις στρατηγικές τους έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα σημείο ισορροπίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, υπολογίζοντας με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε πριν, ότι το Nash Equilibrium μας οδηγεί σε αυτήν εδώ την κατάσταση, που είναι και οι δύο να καταδώσουν ο ένας τον άλλο ουσιαστικά. Δεν είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν είναι δηλαδή ένας από τους δύο να καταδώσει τον άλλο. Το πιο συχνό και το πιο πιθανό είναι αυτή εδώ η περίπτωση που δεν είναι καλή για κανέναν ουσιαστικά από τους δύο. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι η καλύτερη επιλογή τους είναι να μην μιλήσει κανένας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται και από την πράξη και στον πραγματικό κόσμο δηλαδή, ότι παρόλα αυτά, δυστυχώς, όταν θέλουμε να το μισθοποιήσουμε αυτό, δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά
Και ο λόγος που ενδιαφερόμαστε γι' αυτό είναι η δυσκολία του να ένα σύστημα, μια αγέλεια, ας πούμε, ένα swarm, το λέγεται swarm AI, να καταλήξει σε βέλτιστη συμπεριφορά από μόνο του. Δηλαδή να σχεδιάσουμε έτσι το σύστημα ώστε αυτοί που συμμετέχουν μέσα οι agents μεταξύ τους, με κάποιο τρόπο μεταξύ τους να καταλήξουν στη συνεργασία. Αυτός είναι και ο λόγος που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορούμε να το διορθώσουμε. Επίσης να πω ότι το κομμάτι του Game Theory έχει μεγάλη σχέση με την θεωρία του Conflict Resolution και τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στον Ψυχρό Πόλεμο, το MAD Doctrine, όπως λέγεται, Mutual Assured Destruction, με τα πυρηνικά όπλα, έλεγε ότι, που ισχύει ακόμα και σήμερα ουσιαστικά, απλά είναι λίγο πιο υποβαθμισμένο, λέει ότι θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η τιμωρία του αντιπάλου. Όποιος δηλαδή πρώτος χρησιμοποίησε πυρηνικά μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων που υπήρχαν τότε, τον είπα και της Σοβιετικής Ένωσης, να είναι εξασφαλισμένη η απάντηση. Ο λόγος που μελετάμε τώρα το non-zero-sum games και ένα μεγάλο κομμάτι της θεωρίας που αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή είναι το prisoner dilemma. Για ποιο λόγο? Γιατί η μία επιλογή είναι η ειρηνική, ας πούμε, η παθητική, της μη επιθετικότητας, και η άλλη είναι της επιθετικότητας. Να είναι έτοιμη μία από τις δύο πλευρές να πατήσει το κουμπί, όπως λέμε. Πού οδηγεί αυτό? Οδηγεί, σύμφωνα με το prisoner dilemma, στην πιο άσχημη περίπτωση του πολέμου. Και η όλη προσπάθεια εκείνη την εποχή ήταν πώς θα εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον όχι εδώ. Θα είμαστε ίσως κατά τόπους, κατά περιόδους και κατά περίπτωση σε μία από τις δύο επιλογές του να κερδίζει πότε ο ένας και πότε ο άλλος σε κάποια τοπική, ας πούμε, σειράξη, που υπήρχαν πάρα πολλές στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου και στο Βιετνάμ και στην κρίση της Κούβας, ένα πολύ βασικό παράδειγμα έτσι, με όλη αυτή τη θεωρία, αν και εκεί πιο πολλοί θεωρητικοί λένε ότι μοντελοποιείται καλύτερα με το Chicken Game. Όμως εδώ με το Prisoner Dilemma, ιδιαίτερα με το Iterative Prisoner Dilemma, δηλαδή αυτό που ξέρουν οι αντίπαλοι ότι θα ξανααντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο ξανά και ξανά και ξανά, εκεί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις που όντως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα οδηγηθούμε κάπου προς την επιλογή αυτήν εδώ, την 3,3, που είναι και η επιθυμητή. Πάμε τώρα να δούμε αυτά πώς εφαρμόζονται περισσότερο στην πράξη και στο πώς τα χρησιμοποιούμε για να σχεδιάσουμε agents. Η επιλογή του fight είναι ουσιαστικά να έχουμε το αποτέλεσμα, το επιθυμητό, που μπορεί να είναι αυξημένο κέρδος σε ενέργεια, σε resources, σε όλα αυτά, με τον κίνδυνο όμως ότι μπορεί να έχει και μεγαλύτερο κόστος εάν αυτό αποτύχει. Και αυτό είναι συνήθως η επιλογή των ειδών στα ζώα που ζουν σε απομόνωση, δηλαδή δεν είναι και τόσο μεγάλες οι αγέλες που έχουν, ή μέσα στην αγέλη έχουν πολύ αυστηρή ιεραρχία. Εδώ έχουμε προφανώς zero-sum games, δεν έχουμε non-zero sum game με την έννοια της συνεργασίας. Και μεταξύ των δύο αντιπάλων, δηλαδή, ο ένας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος, το payoff μάλλον, ο άλλος προσπαθεί να το ελαχιστοποιήσει. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν τον ανταγωνισμό που έχουν μεταξύ τους δύο είδη ζώων, που είναι το ένα σαρκοφάγο και το άλλο φυτοφάγο. Στην περίπτωση του cooperative behavior, εδώ είναι και το δικό μας ενδιαφέρον, μεγαλύτερο ενδιαφέρον δηλαδή, στη σχεδίαση των AI agents, ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με swarm intelligence, δηλαδή με ένα μεγάλο πλήθος από agents οι οποίοι θέλουμε να
αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους, γιατί έτσι λύνουμε με κατανεμημένο τρόπο πολύ δύσκολα προβλήματα. Και υπάρχουν τέτοια έτσι, αλγόριθμοι που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο, σαν θεωρία, στο να το μοντελοποιήσουμε και στο να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις αναπτύσσεται η συνεργασία. Αλλά η γενική λογική είναι ότι η συνεργασία έρχεται ή μεταξύ αυτών που έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά συμφωνούν με κάποιο τρόπο να μοιραστούν, ας πούμε, τα resources, είτε μέσα στην αγέλη, ας πούμε, στην ομάδα, όπου πολλοί agents μαζί μοιράζονται ουσιαστικά τη δουλειά για να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα συλλογικό που είναι πολύ καλό. Έτσι δουλεύουν τα κοπάδια, ας πούμε, των ψαριών. Ο τρόπος που αποφεύγουν τους θηρευτές, τα πολύ έτσι μαζικά κοπάδια, μιλάμε τώρα για σαρδέλες, για παράδειγμα, ακρίλ που κυνηγάνε οι φάλαινες. Ο τρόπος που συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στο κοπάδι για να προστατευθούν συλλογικά, όχι μεμονωμένα το καθένα δηλαδή, αλλά συλλογικά όλο το κοπάδι, είναι να έχουν αναπτύξει τρόπους έτσι ώστε να μπερδεύουν τον θηρευτή. Αυτό είναι κάτι που έχει αναπτυχθεί εξελικτικά μέσω της επιλογής. Εδώ δεν έχουμε zero-sum games, γιατί το payoff είναι ουσιαστικά απομονωμένο του ενός και του άλλου παίκτη. Δεν έχει νόημα δηλαδή εδώ να βάλουμε ένα payoff από τα θετικά προς τα αρνητικά. Το non-zero-sum games εδώ είναι το κατάλληλο για να μοντελοποιήσει το bargaining, όπως λέγεται, δηλαδή το παζάρι, έτσι αν το πούμε με αυστηρή μετάφραση, με ακριβής μετάφραση, μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό αποτέλεσμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι γενικά στο non-zero sum games, αλλά ιδιαίτερα στο cooperative game, δηλαδή όταν έχουμε στρατηγικές οι οποίες οδηγούν σε συνεργασία, δηλαδή σε συνεργατικές συμπεριφορές. Όταν λέμε evolution and stable strategies, έχουμε δύο πράγματα να κοιτάξουμε, το evolution και το stable. Το evolution είναι αυτό που ξέρουμε εμείς ως εξέλιξη, ως σταδιακή βελτιστοποίηση ουσιαστικά κάποιου συστήματος που προσαρμόζεται στο περιβάλλον με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια βελτιστότητας. Ξέρω εγώ, η ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, η βέλτιστη συλλογή, ας πούμε, τροφής από το κοπάδι σε μια περιοχή. Πριν να πούμε για το stable, το optimal εδώ έχει να κάνει κυρίως, μας ενδιαφέρει δηλαδή, κυρίως όταν έχουμε περιπτώσεις που έχουμε limited resources, δηλαδή δεν είναι αδιάφορο το ποιος μαζεύει πόσα resources, αλλά εκεί ουσιαστικά δημιουργείται ο ανταγωνισμός, ποιος έχει πρόσβαση στους πόρους και σε αυτά που υπάρχουν στο περιβάλλον, είτε είναι τοποθεσίες, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι τροφή, είτε είναι οτιδήποτε. Και τα stable strategies είναι pattern συμπεριφοράς, τα οποία οδηγούν στην εξέλιξη προς στρατηγικές οι οποίες είναι βέλτιστες. Ουσιαστικά δηλαδή μας λέει ότι σε βάθος χρόνου αυτές οι στρατηγικές είναι αυτές που οδηγούν με σταθερό τρόπο προς βέλτιστη περιφορά. Το optimality criterion δεν μπορούμε να το ορίσουμε πάντα εύκολα, δηλαδή όταν είναι πολύ εύκολο το πρόβλημα το ορίζουμε σαν μία εξίσωση. Για παράδειγμα, στο σκάκι, το optimality criterion είναι μια συνάρτηση η οποία κοιτάζει τη σκακέρα, βλέπει που είναι τα πιόνια, τι έχει παίξει ο καθένας και μπορεί να βγάλει ένα νούμερο το οποίο να δείχνει από συνήθως από μείον 100 μέχρι συν 100 ή από μείον 10 μέχρι συν 10, το πόσο καλό είναι το status του παιχνιδιού εκείνη τη στιγμή για τον λευκό ή για τον μαύρο παίκτη. Όμως αυτό είναι πολύ απλή περίπτωση, το σκακέρα εννοώ, και επίσης μιλάμε για zero-sum game. Πλήρους πληροφόρησης, έτσι λέγονται αυτά, δηλαδή όλα τα παιχνίδια που είναι πάνω σε ένα board είναι πλήρους πληροφόρησης γιατί βλέπουμε ξεκάθαρα τι έχει συμβεί και τι έχει παίξει ο καθένας. Zero-sum γιατί το κέρδος του ενός είναι η χασούρα
το άλλο. Αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ εύκολο να μοντελοποιηθούν στη θεωρία τους. Δύσκολο να λυθούν αν είναι πολύ μεγάλα όπως είναι το σκάκι. Πολύ σύνθετα σε σχέση με την εξέλιξή τους δηλαδή, αλλά εύκολο να μοντελοποιηθούν σε σχέση με το optimality. Το Evolutionary Stable Strategies, τώρα που είναι η βασική έννοια που μας ενδιαφέρει, είναι από αυτές τις στρατηγικές που είναι stable, που οδηγούν δηλαδή σε μία βέλτιστη συμπεριφορά, ποιες από αυτές είναι, προκύπτουν από μόνες τους, αυτές δηλαδή που εμφανίζονται από μόνες τους χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει εμείς μέσα στον agent, απλά και μόνο από τη συνεργασία. Και το δεύτερο, το evolutionary κομμάτι δηλαδή, είναι ότι αυτές εξελίσσονται και προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Μπορεί να ξεκινήσουμε δηλαδή από πολύ απλά πράγματα όπως είναι ένα μυρμήγκι που να το έχουμε σαν, να λειτουργεί δηλαδή σαν AI agent, να είναι σχεδιασμένο όμως με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά όταν τα βάλουμε πολλά μαζί να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασία έτσι ώστε συνολικά να υπάρχει ένα stable strategy το οποίο να είναι και evolutionary stable, δηλαδή και σε βάθος χρόνου να είναι αφεκτικό και να διατηρείται και να είναι βέλτιστο καθώς το περιβάλλον μπορεί να αλλάζει. Υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχει και μάλιστα δεν είναι ανάγκη να φτιάξουμε ένα πολύ έτσι έξυπνο agent. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που λέγεται, για παράδειγμα, Ant Colony Optimization και πρακτικά έχει πολλά τέτοια virtual μυρμήγκια τα οποία ψάχνουν σε μια περιοχή να βρουν τροφή και ο τρόπος που επιτρέπει του να αναπτύξουν μεταξύ τους από μόνα τους, έτσι χωρίς να έχει προγραμματιστεί αυτό, συνεργασία, είναι να αφήνουν από πίσω ένα ίχνος φερορμόνες. Δύο ίχνη, μάλλον φερορμόνες. Ένα όταν πηγαίνουν να ψάξουν και ένα όταν επιστρέφουν προς τη φωλιά. Αυτό αν σχεδιαστεί σωστά, αν δηλαδή υλοποιηθούν σωστά οι αντίστοιχες εξισώσεις, μπορούν να οδηγήσουν στην διαμόρφωση μονοπατιών όπως τα βλέπουμε στη φύση. Υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί από εκεί που υπάρχει η τροφή μέχρι εκεί που είναι η φωλιά. Προφανώς τα μυρμήγκια δεν ξέρουν να κάνουν πλοήγηση και να βλέπουν πολλές δεκάδες ή και εκατοντάδες μέτρα μακριά να φτάσουν στην τροφή και από εκεί να επιστρέψουν στη φωλιά. Ο τρόπος που δημιουργείται όμως αυτό είναι με ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη διαδικασία που έχει να κάνει με το Emergent Intelligence, όπως λέγεται, και η στρατηγική αυτή, δηλαδή το ότι εφαρμόζουμε αυτόν τον αλγόριθμο, ουσιαστικά είναι Evolutionary Stable Strategy για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη αποικία των μυρμηγκιών. Ακόμα και αν υπάρχει δηλαδή μια ομάδα μυρμηγκιών που δεν ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, αυτό θα είναι η στρατηγική και ο τρόπος που θα δουλεύει συνολικά όλοι μαζί αυτή η αποικία, ακόμα και όταν υπάρχουν αποκλίσεις κατά καιρούς από αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας Evolutionary Stable Strategy και μάλιστα για το δύσκολο πρόβλημα του Prisoner's Dilemma είναι το λεγόμενο tit for tat. Είναι η στρατηγική, είναι το αποτέλεσμα μάλλον μιας ερευνητικής δουλειάς που κάναν τη δεκαετία του 80 ο Rappaport και ο Axelrod. Βασίστηκε σε πράγματα που νομίζω ο Axelrod είχε δουλέψει και αρκετά παλιότερα στο RAND Corporation. Το RAND Corporation είναι ένα Ινστιτούτο ερευνητικό που πρακτικά ακόμα και σήμερα αναλαμβάνει να κάνει πολύ θεωρητικές και πολύ δύσκολες μελέτες του DARPA, του γραφείου ας πούμε της υπηρεσίας ερευνών του Υπουργείου Άμυνας στις ΗΠΑ. Έχουν από την δεκαετία του 50 και του 60 αμέσως δηλαδή με την εμφάνιση του Game Theory και μετά και στην καρδιά του ψυχρού πολέμου ασχολήθηκαν πάρα πολύ με αυτά τα πράγματα. Βέβαια τότε δεν ήταν δημοσιεύσιμα όλα, αλλά σιγά σιγά με τα χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορες έτσι θεωρίες μέσα στο Game Theory ή παράλληλα με το Game Theory, πολύ πιο στοχευμένα βέβαια σε στρατηγική, στη σχεδίαση δηλαδή της πυρηνικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών και με βάση όλη αυτή τη θεωρία αναπτύχθηκαν και τα επόμενα χρόνια και στη δεκαετία του 70 και του 80, σαν συνέχεια δηλαδή,
αλγόριθμοι και μέθοδοι και έρευνες ουσιαστικά που εξέτασαν το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις conflict resolution για διάφορες εφαρμογές, όχι απαραίτητα για στρατιωτικές, και ιδιαίτερα το πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να σχεδιάσουμε τέτοιους agent οι οποίοι θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε. Δηλαδή, όταν θα βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό τύπου prisoner dilemma, πώς θα πρέπει να σχεδιαστούν να δουλεύουν ως AI, έτσι ώστε να επιβιώσουν ή έτσι ώστε να αναπτύξουν μεταξύ τους συνεργασία. Πιο χαρακτηριστική, λοιπόν, τέτοια στρατηγική που βγήκε μέσα από γραμματικές έρευνες είναι αυτό το tit for tat. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι δύο πολύ απλά βήματα, έτσι, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξει πάρα πολύ πίσω στο παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να χαρακτηρίσει τον κάθε αντίπαλο, αν είναι επιθετικός ή αμυντικός ή να του φτιάξει προφίλ, δηλαδή. Η στρατηγική αυτή λέει το πάρα πολύ απλό πράγμα. Πρώτον, στο πρώτο βήμα επέλεξε τη στρατηγική της συνεργασίας, όποια και αν είναι αυτή, τη φιλική δηλαδή, τη φιλική δράση, και από εκεί και πέρα επανέλαβε αυτό που θα κάνει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος παίξει επίσης συνεργατικά, συνέχισε να συνεργάζεσαι. Όταν ο αντίπαλος θα αλλάξει και θα επιλέξει την επιθετική συμπεριφορά, γιατί πιθανόν θα έχει μεγαλύτερο κέρδος σε εκείνο το step, απάντησε εξίσου με επιθετική στρατηγική. Αυτό σημαίνει το retaliation. Αυτό λοιπόν το πολύ απλό σχηματάκι που εμπεριέχει μέσα και τη συνεργασία και το punishment, την τιμωρία δηλαδή της επίθεσης, της απόκλησης από τη συνεργασία από τον αντίπαλο, αυτό ήταν αρκετό για να κερδίσει ουσιαστικά πολύ πιο σύνθετες στρατηγικές το prisoner dilemma και σε άλλα παιχνίδια βέβαια, έτσι όπως είναι το chicken game. Και το πιο βασικό ίσως χαρακτηριστικό της είναι, εκτός του ότι επιβιώνει, ότι είναι evolutionary stable strategy, το πιο χαρακτηριστικό της είναι ότι επιτρέπει την εμφάνιση της συνεργασίας. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε πει εμείς ξεκάθαρα πότε θα συνεργαστεί ο αντίπαλος με τον, ο ένας agent με τον άλλο τέλος πάντων, από μόνοι τους οι agent, εφαρμόζοντας κάτι παρόμοιο με αυτό, μπορούν, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί δεν είναι όλοι συγχρονισμένοι στο πρώτο βήμα όλοι να επιλέξουν τη συνεργασία, άρα όλοι να συνεργαστούν, έχουμε διαφορετικό χρονισμό μεταξύ τους, άρα είναι πολύ πιο χαοτικό το σύστημα. Όμως, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι να υπολογίσουμε πόσο, ας πούμε, πρέπει να είναι το payoff στη μία ή στην άλλη περίπτωση στον πίνακα του παιχνιδιού, το payoff matrix, έτσι ώστε αυτές εδώ οι στρατηγικές τύπου tit for tat να επιβιώσουν ακόμα και σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Όταν δηλαδή κάποιοι agent μέσα στο περιβάλλον είναι αμυγός επιθετικοί, δεν συνεργάζονται ποτέ, ποιο πρέπει να είναι το νούμερο ακριβές του payoff, έτσι ώστε να υπάρχει μέσα εκεί μία ομάδα η οποία, παρόλο που όλοι οι άλλοι είναι επιθετικοί, αυτή η ομάδα να επιβιώνει με συνεργασία μεταξύ των μελών της. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γιατί έτσι είναι και τα πράγματα στον πραγματικό κόσμο. Έχει αποδεχθεί ότι αυτή η στρατηγική είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και σε πολλές περιπτώσεις είναι και η βάση στο να σχεδιαστούν πράγματι κάποιοι AI agents. Μπορούμε για παράδειγμα να σχεδιάσουμε έναν agent που να δουλεύει με μια ειδική κατηγορία AI που λέγεται Reinforcement Learning. Είναι κάτι μεταξύ του Analytical Learning και του Machine Learning, του Pure Data Driven δηλαδή, που είναι να μάθει μόνο από τα παραδείγματα. Στην διάμεση υπάρχει κάπου το Reinforcement Learning που ουσιαστικά βαθμολογεί το fitness, το πόσο καλό είναι το κάθε action σε κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή εφαρμόζει διάφορα actions και κάθε φορά αξιολογεί πόσο καλά πήγε ή όχι. Ένα πολύ καλό ξεκίνημα για έναν τέτοιο agent είναι να ξεκινήσει εφαρμόζοντας κάτι σαν γι' αυτό. Να επισημάνουμε εδώ ότι δεν μπορεί να είναι πολύ έτσι, μάλλον να το πω αλλιώς,
αν είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος ο agent, θα έχει πολύ μεγάλο κόστος. Θα προσπαθεί συνέχεια να συνεργαστεί και συνέχεια θα χάνει σε ένα προς ένα, σε μία προς μία συγκρούσεις με άλλους agent και άρα θα έχει μεγάλο κόστος και δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Αντίστοιχα, αν είναι αμυγός εκθετικός, ποτέ δεν θα καταφέρει να συνεργαστεί και θα καταλήξει στην περίπτωση που είδαμε πριν στο prisoner dilemma, ότι θα καταλήγει πάντα στην πλήρη, ας πούμε, μάχη, τον πλήρη πόλεμο, που φαίνεται και από το Pay of Matrix ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή τελικά. Η καλύτερη επιλογή πρακτικά είναι αυτό της συνεργασίας. Το ζητούμενο είναι πώς θα καταφέρει να πετύχει αυτή τη συνεργασία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός evolutionary stable strategy, τύπου όπως είναι το tit for tat δηλαδή, που να μπορεί και εξελικτικά να μας οδηγεί στο βέλτιστο, αλλά και να είναι ικανή να οδηγεί στον agent στο να επιβιώσει. Τι είναι η λογική? Πρέπει να είναι robust, δηλαδή να αντιμετωπίζει το ίδιο καλά οποιαδήποτε άλλη στρατηγική, είτε πρόκειται για πολύ έξυπνη στρατηγική, είτε για πολύ χαζή. Στα stable, πρέπει να, εφόσον κάπου έτσι καθιερωθεί σε μια ομάδα δηλαδή που θα εφαρμόζει, εφόσον αυτή η ομάδα καταφέρει να έχει συνεργασία μεταξύ της, θα πρέπει να μπορεί να τη διατηρήσει αυτή τη συνεργασία και η ομάδα ολόκληρη να επιβιώσει. Το initiation σε σχέση με τη συνεργασία πρέπει να μπορεί να επιβιώσει ακόμα κι αν όλοι οι υπόλοιποι απέναντί της είναι επιθετικοί παίχτες, δηλαδή να επιτρέπει ουσιαστικά τη συνεργασία, αλλά όχι σε βαθμό που να κοστίσει ουσιαστικά την επιβίωση του agent σε βάση χρόνου. Και τέσσερα χαρακτηριστικά που ανακάλυψαν με την δουλειά του Rapport και του Axelrod τη δεκαετία του 80 κυρίως, σε σχέση με τα evolutionary stable strategies και ιδιαίτερα του tit for tat στο prisoner dilemma, είναι ότι οι στρατηγικές αυτές πρέπει να είναι nice, δηλαδή να ξεκινούν ουσιαστικά με την πρόθεση συνεργασίας, να έχουν την έννοια της ανταπόδοσης, αν κάποιος δεν συνεργαστεί να ανταποδώσουν και μάλιστα πολύ άμεσα την εχθρική συμπεριφορά, γιατί πολύ άμεσα, γιατί θα πρέπει αυτό να συνδεθεί χρονικά με το προηγούμενο βήμα. Αν απέχουν πολύ χρονικά μεταξύ τους, δεν θα μπορεί να γίνει σύνδεση του γιατί, ας πούμε, μου απάντησε επιθετικά. Να είναι forgiving, δηλαδή να μπορεί να αλλάξει, να αντιστρέψει την κατάσταση από εκεί που υπάρχει, ας πούμε, ανταγωνισμός μεταξύ τους και παίζουν και οι δύο εχθρικά, να υπάρχει περίπτωση να ξαναεμφανιστεί ξαφνικά η συνεργασία. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο σε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να παίξει μέσα και άλλοι παράγοντες του randomness στο πώς επιλέγουμε το επόμενο action, και να είναι και optimistic με την έννοια ότι δεν μπορούμε να στη στρατηγική αυτή δεν θα μας οδηγήσει στο να προβλέπουμε ότι για πάντα θα είμαστε σε σύγκρουση, αλλά να έχουμε την έννοια ότι ναι, ασυμπτωτικά μπορεί και να οδηγηθούμε σε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτή είναι και η λογική του να μπορεί να γυρίσει ουσιαστικά η επιλογή, να μην διατηρηθεί η εχθρική απάντηση συνεχώς όταν το παιχνίδι είναι αητέρατο. Εδώ υπάρχει βέβαια το πρόβλημα, που είναι κυρίως θεωρητικό, ότι όταν οι παίκτες, οι agents, ξέρουν ότι αυτό έχει συγκεκριμένα steps να παίξουμε, νη συγκεκριμένα steps, τότε ξέρουν ότι στο τελευταίο step μπορούν να παίξουν σίγουρα εχθρικά, γιατί εκεί θα πάρουν λίγο παραπάνω ουσιαστικά από το payoff, γιατί δεν έχει νόημα να... Δεν υπάρχει επόμενο βήμα δηλαδή ώστε να διατηρήσουν τη συνεργασία, και αυτό σιγά σιγά ξετυλίγει και τα προηγούμενα βήματα του γιατί να συνεργαστούν. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο. Ουσιαστικά το πότε θα τελειώσει το παιχνίδι ή αντίστοιχα το πόσες άλλες ακόμα φορές θα βρεθούν αντιμέτωποι οι agent αυτοί μεταξύ τους, αυτό πρέπει να είναι λίγο στοχαστικό. Πρέπει δηλαδή αυτό να μην είναι σίγουρο το αν θα ξανασυμβεί ή όχι, και άρα οι agents να έχουν το κίνητρο, το incentive να συνεργαστούν. Έχει αρκετή θεωρία από πίσω, είναι πολύ έτσι, δύσκολες έννοιες να τις βάλουμε κάτω στο χαρτί και να τις περιγράψουμε με εξισώσεις,
Αλλά όμως αυτό είναι στην πραγματικότητα που παρατηρούμε και που θέλουμε να αντιγράψουμε τα δικά μας τα συστήματα, τα AI agents, που προσομοιάζουν, για παράδειγμα, το πώς δουλεύουν, πώς λειτουργούν το Swarm AI, πώς λειτουργούν τα κοπάδια και τα σμήνη πουλιών και οι αποικίες εντόμων και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά είναι ουσιαστικά, αυτός είναι ο τρόπος που η φύση έχει βρει εξελικτικά να λύνει πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα που εμείς τη στιγμή αν πάμε να τα λύσουμε με δικούς μας κεντρικοποιημένους, όπως λέμε, αλγορίθμους, τα βρίσκουμε πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει τώρα πέρα από αυτά. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορεί κάποιος να ασχοληθεί έτσι και να αναλύσει σε βάθος. Μάλιστα, τέτοια μαθήματα κάνουν, εννοώ, στο evolutionary gaming και στο πώς αυτό συνδέεται με το AI και όλα αυτά, είναι σε κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Υπάρχουν ολόκληρα μαθήματα εξαμήνου που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Μία πολύ έτσι συχνή ερώτηση: πόσο συνεργατικός μπορεί να είναι ο agent μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον πριν τελικά τον φάνε οι υπόλοιποι agents που είναι πιο εχθρικοί. Δηλαδή πόσα resources μπορεί να αφιερώσει στο να προσπαθεί να συνεργαστεί με τους άλλους agents μέχρι να τελικά να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να εξαντλήσει τα resources που έχει, την ενέργειά του. Γιατί, μια άλλη ερώτηση, γιατί το retaliation, δηλαδή η ανταπόδοση στο tit for tat, πρέπει να έρθει αμέσως μετά την αντίστοιχη κίνηση του αντιπάλου? Όπως ανέφερα και πριν, αυτό είναι γιατί θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο το γιατί συνέβη η αλλαγή της συνεργασίας. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι ξαφνικά ο agent σκέφτηκε ότι είναι καλή ιδέα να σταματήσει να συνεργάζεται και ξαφνικά παίζει επιθετικά. Πρέπει να έχει συγκεκριμένο λόγο, αιτιατός δηλαδή, αιτιατή σύνδεση του γιατί άλλαξε η στρατηγική, γιατί αυτό συνήθως δίνει και το κίνητρο στον άλλο agent, στον αντίπαλο, να ξαναεπιστρέψει στην συνεργασία. Η ερώτηση του αν μπορούμε τέτοιου είδους AI να το χρησιμοποιήσουμε σε προγράμματα όπως είναι το Skaki, θεωρητικά μπορούμε να το εφαρμόσουμε, αλλά όμως έχει δύο βασικά προβλήματα. Καταρχήν, το Skaki δεν είναι συνεργατικό παιχνίδι, άρα δεν έχει νόημα να ψάχνουμε για τρόπους εγκαθίδρυσης ή έτσι ανάπτυξης συνεργασιών κτλ. Μια άλλη δυσκολία είναι ότι ακόμα και όταν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία, αυτού του τύπου το AI στρατηγικές περιέχουν το ότι για κάποια βήματα που θα προσπαθεί ουσιαστικά να συνεργαστεί ή να δοκιμάσει το πώς παίζει ο αντίπαλος, εκεί θα έχει πρόσθετο κόστος. Σε παιχνίδια όπως είναι το Skaki, zero sum games και πλήρης πληροφόρησης, όπου κάθε βήμα είναι ξεκάθαρο το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει σε κάθε βήμα, συνήθως δεν έχει νόημα να εφαρμόσουμε τέτοιου είδους heuristic στρατηγικές για AI. Και ο λόγος είναι γιατί στο Skaki, για παράδειγμα, ξέρουμε ακριβώς πώς θα φτιάξουμε ένα game tree, όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα μαθήματα, το οποίο θα ψάχνει βήμα-βήμα σε κάθε κίνηση την καλύτερη δυνατή απάντηση. Άρα ένα game engine που δουλεύει όπως δουλεύουν τα σημερινά game engines με γράφους, σίγουρα θα κερδίσει κάποιον agent AI, ο οποίος βέβαια θα έχει πολύ μικρότερη μνήμη, δεν χρειάζεται να αποθηκεύει εδώ τεράστιες ποσότητες μνήμης, δηλαδή για να αποθηκεύει κακέρες και κινήσεις και δέντρα απόφασης και όλα αυτά, αλλά το τίμημα είναι ότι θα ψάχνει ουσιαστικά να δει πώς παίζει ο αντίπαλος για να καταφέρει να καταλάβει πώς πρέπει να απαντά. Και επειδή το Skaki είναι πολύ μεγάλο σαν παιχνίδι, δεν θα προλάβει να το μάθει, θα χάσει το παιχνίδι πριν μάθει ουσιαστικά πώς παίζει ο αντίπαλος και πώς είναι η βέλτιστη συμπεριφορά στο Skaki.
Χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι χρήσιμο, έτσι. Δηλαδή σε άλλα παιχνίδια που είναι πιο δύσκολο να μοντελοποιηθούν σαν ένα δέντρο αποφάσεων, προφανώς τέτοιες στρατηγικές και μάλιστα εκεί εφαρμόζονται μοντέλα και αλγόριθμοι τύπου reinforcement learning, όπου ο agent ψάχνει ουσιαστικά να δει πώς είναι το καλύτερος τρόπος δράσης στο περιβάλλον που βρίσκεται. Και όντως εφαρμόζονται. Και η τελευταία ερώτηση, προφανώς για το prisoner dilemma που σχολιάσαμε πριν, για το chicken game, μπορούμε να πούμε ότι δουλεύει κάπως με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή δουλεύει το ίδιο καλά θεωρητικά και στο chicken game, μόνο που στο chicken game είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε σχέση με το Nash Equilibrium, δηλαδή ακόμα και αν δεν εφαρμοστεί τέτοια στρατηγική, είναι πιο πιθανό, μάλλον ακόμα και αν εφαρμοστεί τέτοια στρατηγική, είναι πιο πιθανό να καταλήξουμε στα Nash Equilibria, δηλαδή στο να υποχωρήσει ένας από τους δύο αντιπάλους πριν καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο να συνεργάζονται, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι ξεκάθαρο το πότε καταλήγουμε στο ένα ή στο άλλο σημείο ισορροπίας, άρα να πετύχουμε τη συνεργασία είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο και πάλι εξαρτάται από το πώς ακριβώς είναι τα νούμερα στο Pay of Matrix. Πάντως το Tit for Tat έχει μελετηθεί κυρίως για αυτά τα δύο παιχνίδια και κυρίως για το Prisoner's Dilemma, γιατί αυτό ήταν που ενδιέφερε περισσότερο την εποχή του πολέμου. Δύο πολύ καλά βιβλία που εξηγούν όλα αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα το πρώτο. Ίσως είναι λίγο δύσκολο να το βρει κάποιος σήμερα σε δίκες, ακόμα και μαθηματικών. Εξηγούν ποιες είναι οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια βέλτιστη και evolution stable strategy, στρατηγική τύπου tit for tat, σε σχέση με τα νούμερα που ακριβώς έχει το Pay of Matrix. Υπάρχει το βιβλίο του Mitchell, το Machine Learning, που επίσης λέει πράγματα μέσα, ιδιαίτερα εκεί που αναφέρει για reinforcement learning. Και υπάρχει και το κλασικό βιβλίο, το Game Theory του Von Neumann, που έχει τις απαρχές, ας πούμε, του Game Theory για το Zero Sum Game και όλα τα σχετικά εποχής μέσα του 40. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε με πιο έτσι πρακτικό τρόπο να δούμε τη συσχέτιση του πώς παίρνουμε ιδέες από την φύση και από θεωρητικά πράγματα όπως είναι εδώ το Game Theory, για να σχεδιάσουμε AI agents και να έχουμε τελικά πιο έτσι πρακτικές εφαρμογές, αλλά για πολύ δύσκολα προβλήματα.